Γεια χαρά σε όλους τους εξερευνητές της ρομποτικής, του προγραμματισμού και της διασκέδασης. Όπως θα παίρνω τις τροφές, εσύ αν θέλεις κοίταζέ με, έλεγε ο Βασίλης. Βασικά το λέει ακόμα. Προφανώς δεν θα μιλήσουμε για τον Βασίλη, αλλά για τις τροφές. Πάντα είναι ωραίο να βλέπεις ένα όχημα να στρίβει, αλλά είναι ακόμα καλύτερο να το προγραμματίζεις εσύ, το δικό σου όχημα, ώστε να κάνει τις καλύτερες τροφές. Για να το πετύχουμε αυτό σήμερα, θα χρησιμοποιήσω το Spike Prime. Και φυσικά το λογισμικό του που έχει πάρα πολλές επιλογές για να κάνουμε όλη τη διαδικασία εύκολη, κατανοητή. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να στρίψει κανείς και για αρχή θα πρέπει να σου το δείξω απλά κάνοντας κινήσεις με τα χέρια. Οπότε θα έλεγα να έρθεις λίγο κοντά μου και να πάμε να δοκιμάσουμε μαζί. Αυτό που θα πρέπει να έχεις πάντα στο μυαλό σου είναι ότι για να καταφέρουμε να στρίψουμε, τότε η ταχύτητα περιστροφής του κάθε κινητήρα ή θα πρέπει να είναι διαφορετική ή ένας από τους δύο κινητήρες να παραμένει ακίνητος. Θα σου δείξω δύο διαφορετικούς τρόπους να στρίψεις. Ο ένας με τον κινητήρα απενεργοποιημένο και να κινείται ο άλλος για μία στροφή pivot και υπάρχει φυσικά και ένας δεύτερος τρόπος στροφής όπου στρίβουμε πάνω στον άξονα. Για να το πετύχουμε αυτό, τότε ο ένας κινητήρας θα πρέπει να κινείται προς τα εμπρός και ο άλλος προς τα πίσω, ιδανικά με την ίδια ταχύτητα. Έτσι θα πετύχουμε μία κίνηση η οποία είναι αυτή εδώ. Ανάλογα λοιπόν με το αποτέλεσμα που θα θέλεις να πετύχεις, θα πρέπει να επιλέξεις και τον κατάλληλο τρόπο στροφής. Αλλά για να μην τα λέμε με τα χέρια, πάμε να τα δούμε στο λογισμικό. Επιστρέφουμε πίσω στη γνώριμη εφαρμογή για το Spike και πιο συγκεκριμένα για το Spike Prime. Έχω ήδη έτοιμο ένα πρόγραμμα, αλλά θα σας εξηγήσω περιληπτικά τι κάνει αυτό. Καταρχάς, δίνουμε την εντολή να ξεκινήσει όταν πατήσουμε εμείς το Play και έχουμε δύο κινητήρες, τον κινητήρα C και τον κινητήρα D, από τους οποίους πραγματοποιείται η κίνηση. Εδώ έχουμε επιλέξει τον D σε μια ταχύτητα 25% και θα κάνουμε μια περιστροφή του κινητήρα D προς τα δεξιά. Τι θα πετύχουμε με αυτό? Να κάνουμε μια στροφή 90 μοιρών. Βέβαια, όπως είπαμε και πριν, δεν είναι μόνο αυτός ο τρόπος για να στρίψεις. Μπορούμε να στρίψουμε και με μια στροφή πάνω στον άξονα. Έλα να σου δείξω πώς θα πετύχεις και μια στροφή με αυτόν τον τρόπο. Επιστρέφουμε στην αρχική θέση. Αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσω μια διαφορετική κατηγορία block και πιο συγκεκριμένα την κατηγορία της κίνησης, τα block που βρίσκονται στο movement. Αφήνω αυτά στην άκρη, πάω στην καρτέλα movement και αυτό που χρειάζομαι ουσιαστικά είναι καταρχάς να δώσω μια ταχύτητα, για να μην το κάνω αυτό πάρα πολύ γρήγορα, να έχω τον πλήρη έλεγχο, θα επιλέξω μια ταχύτητα χαμηλή στο 25%. Θα ορίσω ότι η κίνησή μου πραγματοποιείται από τους κινητήρες C και D, από τις θύρες C και D καλύτερα και στη συνέχεια λοιπόν, να κάνει μία στροφή, απότομη, τελείως, γι' αυτό θα κόψω το τιμόνι τέρμα, σκεφτείτε σαν να είμαστε στο αυτοκίνητο. Και αυτό που χρειάζομαι είναι να κάνω μισή περιστροφή, γιατί περιστρέφονται και οι δύο κινητήρες. Οπότε θα πάω στο 0,5, αφήσω αυτά στην άκρη, δεν εκτελούνται, και πάμε να το δούμε στην πράξη. Στρίβουμε προς τα δεξιά, στροφή 90 μοιρών, ακριβώς το ίδιο που κάναμε πριν, εντάξει πριν ήταν από αριστερά, αυτή τη φορά προς τα δεξιά, αλλά όχι με μία στροφή pivot, μία στροφή πάνω στον άξονα. Όπως είδες, για άλλη μια φορά τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Αυτό που θα μπορούσες να κάνεις εσύ είναι να δημιουργήσεις ένα δικό σου πρόγραμμα. Να πηγαίνεις ευθεία, να στρίβεις, να πλοηγείς εσύ μία πίστα και γιατί όχι, αν θέλεις, να ανεβάσεις το βίντεό σου και να κάνεις tag το κανάλι μας είτε στα social media χρησιμοποιώντας το @educategr. Και μέχρι την επόμενη φορά, γεια χαρά! Μου έχει κολλήσει.